επειδή κυκλοφορεί μια φήμη ότι είστε από τους πιο άσχετους μάγειρες του Πανελλήνιου. Δεν θέλω να το πιστέψω κάτι τέτοιο. Πίστεψε το, πίστεψε το. Θα το πιστέψω. Επειδή εγώ δεν θέλω να το πιστέψω, έχω μια αποστολή να σας δώσω. Εντάξει. Αλλά πριν σας δώσω την αποστολή, θέλω έτσι να τα πούμε λίγο για το μαγειρικό σας κομμάτι. Πώς τα πάμε, με την κουζίνα, Νατάσα? Άγνωστο. Λέξη. Εντελώς. Άγνωστος χώρος. Καμία φαντασία. Μεγάλο πρόβλημα. Να προθέσω δηλαδή τις ελπίδες μου στον Γρηγόρη. Η μαγειρική για μένα είναι κάτι που θαυμάζω πάρα πολύ στους άλλους. Εγώ προσπάθησα μια φορά να ψήσω μια μπουγάτσα έτοιμη και πρέπει να έκανα χωρίς υπερβολή περίπου 4,5 με 5 ώρες, γιατί δεν ήξερα αν ο φούρνος τι είναι αυτό που λέει το αέρα, το πάνω κάτω σε και όλα αυτά. Σε λίγο αυτό. Ναι, ώρες καθόμουν μπροστά στην κουζίνα. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Ένα που είναι, έχεις μπροστά σου, δύο. Δεν το περίμενα. Ναι, γιατί δεν τάσσε. Για μένα δεν το περίμενα. Και εγώ δεν το περίμενα. Για σένα και δύο. Τι θέλεις από εμάς? Θέλω το εξής. Θα πάτε στην Άξιον. Έχω εδώ μια λίστα με προϊόντα τα οποία θέλω να αγοράσετε. Άξιον, καταπληκτικές πρωτοσύλλες, πολύ ωραία τρόφιμα. Αν δεν αγοράσουμε και τα βρούμε με άλλο τρόπο, δεν σε πειράζει. Δεν με νοιάζει αν θα υπάρξει αντίτιμο χρηματικό. Εμένα με νοιάζει να έχουν πίσω τα καλά προϊόντα. Αυτά θα σας πω σε λίγο. Ωραία. Έρχεστε πίσω, μαγειρεύετε ένα μενού τριών πιάτων. Σαλάτα, κυρίως πιάτο και γλυκό. Θα μαγειρεύετε για κάποιους πολύ σοβαρούς και αυστηρούς κριτές. Για άκια, θα μας κρίνω, δεν θα είσαι εσύ ο κριτής? Εγώ δεν θα είμαι ο κριτής. Θα μας βοηθήσεις. Εγώ θα είμαι αυτούς που θα δώσω κάποιες συμβουλές. Yes. Και ελπίζω να μην γίνουμε ομαδικός. Το διέσαι, δεν είναι. Μην το ελπίζεις. Να ελπίζεις. Να ελπίζω. Ελπίζω. Λοιπόν, η λίστα. Να τα θυμόμαστε, είστε στα δύο, μοιράστε στα δύο, να τα θυμάστε. Λοιπόν, θέλω αυγά. Θέλω τυρί, να αξιώτικο, κάποιο ωραίο. Τέλεια. Λάδι, κρασί, άσπρο, κόκκινο, ό,τι θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Άσπρο, κόκκινο, λάδι. Κρασί, κρασί. Γλυκό του κουταλιού. Ναι. Αυτά στο πάνω. Ό,τι βρείτε καλύτερο. Πορτοκάλια, ζαζαβατικά, πόρτα, λαχανικά, τέτοια πράγματα, φρέσκα της εποχής. Έτσι. Αρνί, κατσίκι και το κιού, γούνες. Γούνες. Θέλω να μου φέρετε οπωσδήποτε. Από την Καστοριά. Γούνα που φοράμε. Όχι. Τι. Γούνα. Το ξέρεις, δεν ξέρεις τη γούνα. Δεν ξέρω τη γούνα, είναι ένα ψάρι που το κάνουμε ένας πολύ σημαντικός. Αν ένα ψάρι μικρό, θα έλεγες τόσο δε. Σε διάφορα νησιά, όπως είναι και η Νάξο. Α, γούνα, που λέμε το γούνα, μάλιστα. Δεν έχω κάποια άλλη οδηγία να σας δώσω. Νομίζω ήμουν σαφής. Φεύγετε, θα βάλετε το καράβι, Νάξο και τα λέμε. Ραντεβού εδώ, έτσι. Ραντεβού εδώ. Μάλιστα, σε ευγενικά, ναι, αγόρι μου. Καλή επιτυχία. Καλή μας επιτυχία. Ε, ναι, τώρα εμείς οι δυο να κοντραριστούμε τόσα χρόνια, φίλοι, αδέρφια. Θα σε κερδίσω. Πώς γίνονται τα παπουτσάκια? Άλλη ερώτηση. Ένα λάδι ωραίο, γνήσιο. Εσύ αυτός έπρεπε με το στόμα μου σε κοιτάει. Εγώ το βρήκα το γλυκό, έτσι. Κύριε Φλόριο, δώστε με το λάχανο. Μέσα στο δίνω. Πάρα πολύ καλή καρδιοπατία. Γρηγόρη! Έρχομαι, Νατάσα, έρχομαι. Ωπα. Λάγα κάνω μπαράλακες. Δώσε λίγο μου, καπετάν Κωνσταντή, καπετάν Κωνσταντή. Αφού δεν τρώνε μπάμιες. Κλείς τις κάμερες και πάμε. Πάμε, παιδιά, πάμε. Όταν λες έλα, τι εννοείς? Είναι το καλαμάρι του Γρηγόρη. Να είχαν κόψει κανένα μήλο, κανένα πορτοκάλι, το πολύ. Καλέ λίγο νερό. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη φοβερή και τρομερή κριτική επιτροπή. Να είμαστε. Πόπο. Νάξος. Η επιθυμία του Λουκάκου έγινε. Κυρίες και κύριοι, φανταστείτε ότι είναι άνοιξη. Δεν είναι καν καλοκαίρι και έχει τόσο κόσμο εδώ στην Άξο. Χαμός γίνεται, ναι. Πώς φαίνεται τον εσύ? Ωραιότατο, έχω ξανάρθει. Καταρχάς να σου δώσω συγχαρητήρια, δεν κρίνεξες καθόλου μέσα στο καράβι. Όχι, παιδί μου, είμαι ειδικών καταδρομών. Τώρα θα πάμε μαζί να βρούμε τα υλικά. Ισχύ συν τη ενώση. Θα πάμε μαζί. Ε, ναι, τώρα εμείς οι δυο να κοντραριστούμε τόσα χρόνια, φίλοι, αδέρφια. Έτσι λες, ε. Εντάξει, τελείωσε. Φύγαμε.
Τι ξεφυσάς? Θα σε κερδίσω. Τι θα σε εξκρέμα για μωρά. Είδες εγώ, σοβαρή, ωραία, ήρεμη. Ούτε, γιατί αυτά τα χάχανα τώρα δείχνουν αγωνία, δείχνουν άγχος. Πάμε και ό,τι βρούμε στο δρόμο, ναι, το παίρνουμε. Οκ. Okay. Ρε, δίνεις χέρι βοηθείας, είσαι αδερφός. Δεν με αφήνεις να... εντάξει. Είσαι αδερφός. Χωρίζουμε. Ό,τι και να ρωτήσουμε εδώ θα μας πούν την αλήθεια. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Ψάχνουμε να βρούμε αυγά, λάδι, κρέας, ψάρι, τυρί. Σε ποιο χωριό να πάμε να βρούμε ωραία προϊόντα? Έχει εδώ. Ωραία το ταμπέρι, πάμε προς Απείραρθο τώρα. Απείραρθο. Ναι, να σου πω τώρα, σοβαρά θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι έχει μέσα το παστίτσιο? Κυμά. Ναι. Κρέμα. Ναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται εκείνο το πάνω που είναι σαν κρούστα. Κάτσε να το φανταστώ και κάτι άλλο έχει μέσα. Φαντάζομαι. Κυμά, κρέμα. Μακαρόνια. Μακαρόνια. Πώς το λέω. Πώς γίνονται τα παπουτσάκια? Άλλη ερώτηση. Ναι, τα γιουβαρλάκια. Εντάξει, τα γιουβαρλάκια είναι πολύ εύκολο. Πώς? Σούπα και γιουβαρλάκια. Θες να τρέξουμε λίγο? Μπα. Όχι, αλλά δες τη ρε που τρέχουν τα σύννεφα, δες. Χωρίς τα σύννεφα βροχή δεν κατεβαίνει ούτε το δάκρυ, χωρίς καημό. Χωρίς τον άνεμο τα δέντρα δεν λίγανε, δεν σταματάνε οι πίκρες δίχως γυρισμό. Αχ, να μπορούσα τα λιμάνια να τα κλείσω, να σταματήσω τα τρένα στο σταθμό, να είχα τη δύναμη τα βράχια να κυλήσω, να μην αφήσω δρόμο για το χωρισμό. Ψάχνουμε να βρούμε κάποια προϊόντα τοπικά. Ένα λάδι ωραίο, γνήσιο. Σε αυτό με την μανιδόν το στόμα μου σε κοιτάει. Θέλουμε κρασί από την Άξο. Απεραθήτικο κρασί, δεν έχω κρασί από την Άξο. Γιατί απέραθος από πού είναι? Λοιπόν, αυτό το παίρνουμε μαζί μας, δώσουμε σε ένα άλλο. Αυτό το φάγαμε. Εγώ το βρήκα το γλυκό, έτσι, γιατί έχουμε και έναν ανταγωνισμό στη μέση. Εγώ το βρήκα το γλυκό. Αυτό ναι. Και ένα κρασί. Ένα δώρο εγώ. Όχι, θα το πληρώσουμε, όχι. Σε παρακαλώ, θα το πληρώσουμε. Θα το πληρώσουμε. Θα το πληρώσουμε. Όχι. Γεια σας. Έλα λίγο. Α, κάτι έχει, δεν ξέρετε αυτά που... Γεια σας. Τι κάνετε? Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Αυτό τι είναι, λάχανο? Τι είναι το λάχανο? Άκου το κόλασα. Κοράστε για την κυρά σας? Για την κυρά σας θα το βράσει και ωραία. Σας το κοράσω. Καλοφάγωτο. Έλα, βρε. Σε παρακαλώ. Όχι, αυτό δεν είναι. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Μην το δώσετε. Θα κάνω κάτι με λάχανο, ρε παιδί μου. Καλομαγειρεμένο να είναι και τα φιλιά μας στην κυρία σας. Και θα ανεβείτε όλο αυτό τώρα? Να κάνω κάτι που δεν είναι πολύ σωστό. Να δω τι άλλο έχετε. Μην τα τραβάτε, δεν θα σας κλέψουμε. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί μπορεί να μην ξέρω να μαγειρεύω, αλλά θα κάνει κολοκυθόπιτα γλυκιά? Ναι, ναι. Εντάξει, πες συγχαρητήρια. Πες συγχαρητήρια. Το όνομά σου πώς είναι? Φλόργιο με λένε. Ο Φλόβιος. Φλόργιο. Κύριε Φλόργιο, δώστε μου το λάχανο. Δεν σας το δίνω. Εντάξει, πλάκα κάνω. Να το πάτε. Μόρτι, όχι, δεν με καθαρό καλά. Γιατί την καρδιοπάθεια ότι την πάω πάρα πολύ. Την κυρία Αθήνα εδώ, στο κουστάρι, έχει τρελαθεί. Α, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να γίνεις φτυσικιά, μα όχι να πεθάνεις. Για να περνώ κάθε πρωί να σε ρωτώ τι κάνεις. Με καλή έννοια το λέω. Πάντα, πάντα, έτσι, έτσι. Είναι ο Ηλίας Ψινάκης της Νάξου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άρα,
Αλλά. Είσαι καρδιοπάθος. Είσαι πάρα πολύ καλή. Καρδιοπάθεια. Θέλω να του τραγουδήσει ένα τραγουδάκι για την πάρτη του. Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και Μερακλής. Και γυρίζεις στις ταβέρνες. Είσαι και Μπελαλής. Σε όλες τις Κυκλάδες, ναι, έχει 640 μήλους. Αλλά ο μοναδικός ενεργός μήλος που κάνει αλεύρι είναι αυτός εδώ. Ήρθαμε εδώ γιατί μάθαμε ότι είναι ο μοναδικός μήλος που φτιάχνει αλεύρι σε όλες τις Κυκλάδες. Αυτό πώς το καταφέρατε? Εγώ τον έχω αρκετά χρόνια, τον έχω αγοράσει. Έχουμε τηρήσει την παράδοση στο έπακρο. Πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με την πολιτική? Έτυχε. Μου το προτείνανε, ασχολήθηκα και βρέθηκα στη θέση που είμαι. 32 χρονών, πρόεδρος. Πρόεδρος του χωριού. Πολύ σημαντική ερώτηση και για μένα και για την Νατάσα. Μαγειρεύεις? Ναι. Αμά βρε Χριστίνα, πες όχι. Να ρωτήσω κάτι μου, τόσο ώρα το βλέπω. Σιγά όμως, το κλειδί πίσω ποια πόρτα ανοίγει? Το κλειδί είναι της πόρτας του Μήλου. Α, εντάξει. Βλέπεις εδώ το βούκινο που βγαίνει ο Μιλουνάς και φύσαγε. Από εδώ βγήκε η φράση, έγινες βούκινο. Βγαίνει και φυσάει απ' έξω και φωνάζει και έρχεται ο κόσμος για να πάρει το αλεύρι του. Σαβατάει ο άντρας σου! Γιατί κοιτάς εμένα! Εκεί στο βάθος βγαίνει έξω το αξόνι, το λεγόμενο τεράστιο αυτό ξύλο, το οποίο αξόνι καταλήγει και είναι έξω οι αντένες. Με τα πανιά που γυρίζουν, όταν γυρίζουν οι αντένες με τον αέρα, γυρίζει το αξόνι και γυρίζοντας το αξόνι γυρίζει αυτή η τεράστια ρότα. Γυρίζοντας ο κύκλος, τα δόντια αυτά εφαρμόζουν μέσα σε κάθε τέτοια εσοχή. Γυρίζοντας λοιπόν το φανάρι, παράλληλα γυρίζει και η μιλόπετρα και έτσι γίνεται ο δρυματισμός του καρπού. Έχουμε λίγο αλευράκι. Πάρα πολύ. Να μας το δώσουμε. Εμείς σε μια... Το χρειαζόμαστε. Την υγειά σας, την υγειά μας. Αυτό είναι. Σιγά σιγά τα μαζεύουμε όλα. Πήραμε και το αλεύρι. Riders of the storm. Riders of the storm. Συμβαίνει ένα απίστευτο πράγμα. Εδώ και χιλιόμετρα έχουμε βρεθεί σε έναν δρόμο που ενώ φαίνεται χιονισμένος είναι χαλάζι. Μεγάλο χαλάζι. Πολύ, όλο χαλάζι. Ευτυχώς δεν μας πέτυχε. Απίστευτο. Είναι άνοιξη στην άξο, έτσι. Άνοιξη. Να το τονίσουμε. Άνοιξη στην άξο. Δεν μου είπες ότι θα κάνουμε επικίνδυνες αποστολές. Μου είπες να τα σούλα, θα πάμε στην άξο. Χαλάζεις ποτέ σε δρόμο? Όχι, στη ζωή μου δεν έχω δει ποτέ. Λοιπόν, η λίστα βλέπω είναι... έχει πάρα πάρα πολλά. Μεγάλη, μεγάλη. Είναι όμως τι σου έχω. Τώρα είσαι στο σωστό δρόμο. Έχω κι εγώ τη ζατούλα μου. Πρώτη μέρα σε σχολείο. Τέλεια. Τέλεια, Γρηγοράκο. Πίσω είναι ένας κύριος που πουλάει πορτοκάλια. Θα πάω να πάρω πορτοκάλια. Ναι. Θα χρειαστεί σε κάτι το πορτοκάλι να το βάλουμε σε κανένα γλυκό. Και μπορεί και διακοσμητικό, έτσι. Αυτό που βάζουν φετούλες και κάτι. Κάτι ξέρουμε. Τι σε νοιασμύρο, λεπτομέρειες δεν θα ρωτάς. Εκτιθέμεθα. Απέναντι είναι ένας τύπος που έχει ζαρζαβατικά, πατζάρια, ντομάτες, πράσα. Λάχανο. Πράσινα. Να πάρω πράσινα, εντάξει. Είμαστε πράσινα, ζαζαματικά. Καλημέρα! Τι έχεις εδώ και ποια είναι τα καλύτερα? Ξεκίνα, φέρε μου. Γεια σου Γρηγόρη, με την παρέα σου. Τι κάνεις? Σας χαιρετώ και σας αγαπώ. Λοιπόν, το ραδικάκι μας που είναι πικρό, ωραίο το μπρόκολο. Θα σας κεράσω, ρε παιδιά. Θα μας βάλει σε μια σακούλα να αγοράσουμε, θέλουμε. Αχ, αυτό πώς το λένε? Σπανάκι. Αχ, τέλεια. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση? Μαύρη και άγραχνη. Από το πρωί εδώ χάπαδε, δεν είχε κοντά. Τίποτα. Δεν είσαι σε καλό σημείο. Εδώ είναι το στέκι των αγροτών. Ναι, αλλά μόνος είσαι. Ναι, αυτό είναι. Δεν έχει άλλον? Έχει, αλλά πόντις. Καλά, και δεν έχετε κανένας. Γιατί δεν μπορούν να πουλήσουν. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά να αγοράσει. Πράσα, ε. Καλά δεν τα λέω. Πράσα. Είδες που ξέρω, ε. Πώς τα λέμε αυτά? Και αυτά είναι λαρίγκια και... Και αυτά η γυναίκα σας τα βράζει. Βράστα. Αυτά, αυτά πού να τα βράσω. Δεν μου λες, είδα εκεί ότι έχεις ένα μικρόφωνο. Το έχω, ναι. Είμαι ο ειδικός. Θα πάμε λίγο να φωνάξω το φίλο μου. Γρηγόρη! Έρχομαι, Νατάσα, έρχομαι. Έλα, άντε που σου φωνάζει, Γρηγόρη. Πού είσαι, Γρηγόρη, έλα, τα πήραμε και από εδώ τα πράσινα τα ωραία. Λοιπόν, άντε. Χάρηκα πολύ. Και εγώ χάρηκα πολύ. Να σε καλά. Γεια σας, παιδιά. Πού είσαι, βρε Γρηγόρη, πήρες πορτοκαλάκια? Πήρα μπρόκολο, σπανάκι. Πώς το λένε τα άλλα? Πράσα. Πράσα, ναι.
Πορτοκάλια πήρες εσύ. Πορτοκάλια πήγαινε. Και συνεχίζουμε. Άντε, να είμαστε καλά. Άντε, είμαστε καλά. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Αχ. Γρηγορή, είσαι εδώ. Καλά είσαι. Καλά είμαι εσύ. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Να, εδώ ψάχνω κάτι για Νάξο. Α, η Νάξο είναι φοβερή. Και έχει και πολύ ωραία προϊόντα. Πες μου παραδοσιακά προϊόντα της Νάξο. Έχει πατάτες, έχει γραβιέρα, έχει τυριά, κρέατα, κρασιά, γλυκά. Έχει καταπληκτική γραβιέρα. Καταπληκτική. Ναι. Και να τη φας και με μέλι. Μα αρέσει πάρα πολύ. Μέλι με γραβιέρα. Ναι, συνήθως το κάνω στην Κρήτη. Ναι. Αλλά και η γραβιέρα της Νάξο είναι καλύτερη τώρα. Ναι, ψάχνω εδώ πέρα να βρω τι μπορώ να μαγειρέψω με όλα αυτά. Δηλαδή, εντάξει, πες τα πήρα. Τι θα έκανα. Καταλαβαίνεις. Θα τα μαγειρέψεις. Εύκολο, εσύ μαγειρεύεις. Να με. Τα πάντα. Σχεδόν. Και εγώ δεν ξέρω να μαγειρεύω. Τι ωραία ήταν αυτό που είπα. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Γεια σου. Σε ευχαριστώ, με βοήθησες πάρα πολύ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Δώσε λίγο μάκα, καπετάν Κωνσταντή. Αφού δώσε τις μπάνιες. Κλείς τις κάμερες και πάμε. Όταν λες έλα, έλα, τι εννοείς? Είναι το καλαμάρι του Γρηγόρη. Να είχαν κόψει κανένα μήλο, κανένα πορτοκάλι, το πολύ. Καλέ λίγο νερό. Λέτε πολλά. Τέλος χρόνου. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη φοβερή και τρομερή κριτική επιτροπή. Μπορώ να πω κάτι που μου έρχεται, ρε παιδί μου, πολύ αυθόρμητα. Έλα, 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 αφού σου έρχεται, έλα. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πρέπει να βρούμε πατάτες. Πατάτες. Αυγά. Αυγά, τι δεν βρήκαμε. Εγώ ξέρω τι σκέφτομαι. Τι άλλο, πες. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά. Εγώ ξέρω τι σκέφτομαι. Δυστυχώς εμείς. Εμείς. Το ξέρεις έτσι. Σκέφτομαι την ώρα που θα βρεθούμε μπροστά στο Λουκάκο και θα μαγειρεύουμε. Και θα τα βλέπουμε σαν άγνωστα. Και μόνο σαν άγνωστα. Άγνωστο κείμενο. Δεν υπήρχε μια λύση να το πούμε ότι δεν βρήκαμε τίποτα. Νομίζω. Κατής ψυχή. Δεν υπήρχε κανείς να μισεί. Όχι, όχι, ωραία θα είναι. Ίσως είναι μια αρχή να μάθουμε κάτι, μωρέ. Λες. Εντάξει, γιατί. Πότε δεν μπορεί να μας αρέσει. Γεια σας, όχι, αλλού χτύπησε όλο άνοιξε. Γεια σας, θέλουμε λίγα αυγά. Λίγο κρασί ή λίγο λάδι. Θα τα πληρώσουμε, θα τα πληρώσουμε. Να σας πω, κάτι μυρίζει ωραία, μήπως έχετε και τίποτα να φάμε. Τι φάγετε, τι φάγετε. Ναι, λέει. Πώς είναι διάολο, σπλήνες στο φούρνο γεμιστές. Σπλήνες. Ναι, και αυτό πώς διάολο τα λένε. Τότε και να είναι μυρίζει υπέροχο. Μπάμιες. Λέτε, ναι. Μπάμιες. Θα καθέσουμε να φας λίγο. Άμα δεεί ο τε. Το κεράτο. Έχεις τα λαθή, 35 χρόνια ήμουν στη θάλασσα. Έχω φάει 5 κυκλώνες, 7 πειρατείες, 15 ληστείες. Και να έρχονται αυτοί, δεν λες και δουλεύαμε μαζί. Άμα με τις κουτσουλιές πάνω. Τέλεια. Άμα να έχει όλες ο περίεργος. Ωραίο. Μου είχε πει ο πεθερός μου, ο οποίος ήταν εστιατόρας εδώ στην Άξο, ότι για να περάσεις καλά στη ζωή σου θα τα έχεις καλά με τους μαγείρους. Έβρισκα, ας πούμε, τους σεφ και τους έπιανα φίλους και έβλεπα πως μαγειρεύανε και ξέρω να μαγειρέψω τέλεια. Τέλεια, ωραία. Κάνω. Μπράβο. Γρηγόρη, ωραία. Εγώ θα έτρωγα τις μπάνες. Ναι, για σένα είναι, βλέπω, για σένα ναι, εσύ κάθεσαι όμως στο τραπέζι. Για σένα είναι αυτό, έλα. Ωπα. Λάκα κάνω που έλεγε. Γεια σα, Ανίκη. Καλά, γεια σα. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Δεν μπορεί να φάει το πέλα. Έλα, ρε κουτσό. Έλα, έλα, προστάξει, έλα. Καπετάν.
Καπετάν Κωνσταντή, γεια στα χέρια σας. Είναι καταπληκτικές οι μπάμιες. Δώσε λίγο μόνο, Καπετάν Κωνσταντή. Ρε παιδί μου, αφού δεν τρώω μπάμιες. Λοιπόν, πες μες την κουζίνα λίγο, γεια σας. Καπετάν Κωνσταντή μου, το λάδι στις μπάμιες είναι πραγματικά εκπληκτικό. Είναι παραγωγή δική μου από την Αμοργό. Θα μας δώσετε λίγο να πάρουμε μαζί μας για να μαγειρέψουμε? Σίγουρα ναι. Πάτε, μπείτε μέσα. Παίρνω και τα αυγά. Ποιον βαράνε τα βιολιά και το νησί τραντάσει. Γεια σου, πω εδώ πρέπει να έχει μουσική τώρα. Κι εγώ κάτι ακούω, Γρηγόρη μου. Α, έχει μουσική βέβαια. Καλησπέρα. Γεια σας. Είναι Τάσα. Ο Γρηγόρης! Η Νατάσα! Ο Γρηγόρης! Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε! Γεια σας, γεια σας, καλώς σας βρήκαμε! Πάμε και ένα δυνατό χειροκρότημα, παρακαλώ, πάμε! Ακούστε, για να μην σας ενοχλούμε, και αν θέλετε μετά να κάτσουμε και στην παρέα σας, θέλουμε, ζητάμε λίγο κρέας, λίγες ελιές, κάτι να πάρουμε μαζί μας στην Αθήνα, γιατί πάμε για μαγείρεμα. Έχουμε δική μας παραγωγή και θα πάρετε ό,τι θέλετε. Καλά, ντε και ο κτήμονα, εσένα δεν σε προσβάλαμε. Ξέρουμε ότι έχεις παραγωγή. Δεν μου λέτε, κρασάκι έχουμε. Το μόνο που δεν μας θέλει η Μέρκελ. Η Μέρκελ και το κρασί δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε, δεν μπόρεσε. Όλα τα στέρισε αυτό δεν μπόρεσε. Συγγνώμη λίγο. Και δεν στέρισε και ακόμα κάτι. Το σεξ. Αυτό πια δεν μπορούμε να μολάκι. Τόσο άγχος με τόση ταλαιπωρία. Με τόση στεναχώρια. Αν δεν και σεξ. Σου λέει θα τους στεναχωρήσω για να κόψω και το σεξ. Αλλά εμείς δεν θα το κόψουμε. Πάντε στην υγειά σας. Άντε στην υγειά σας. Καλά να περάσετε μαζί μας. Εσύ να είσαι καλά και πάντα να είσαι. Κάτσε, κάτσε, μωρέ, κάτσε κάτω, μη συγχωρείσαι, κάτσε. Είμαστε αυτάρκες. Είμαστε αυτάρκες. Χόρτα, τυρί, κρασί. Το αλάτι δεν είναι από εδώ και τα τσιγάρα. Και το αλάτι εδώ. Και το αλάτι από εδώ. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα εμείς για να είμαστε στάνταρ. Να πάρουμε λίγο το κρεατάκι. Βάλε και λίγες σελίτσες που βλέπω εδώ, γιατί χόρτα πήραμε. Και κρασάκι, και κρασάκι. Και κρασάκι βάλτε λίγο. Ομό το θέλουμε να το πάμε. Θα πω κάτι που μου ήρθε τώρα πρώτη φορά, τώρα μου κατέβηκε. Δικό μου είναι. Ναι. Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε, πέτρα να μην αγγίσει. Κύριε στο σπίτι μου, χίλια πολλά να ζήσει. Αυτό είναι το κρεατάκι, θα μας το βάλετε σε μια σακούλα και αποστολή εξετελέστη. Πάει και αυτό, άρε να τα. Καλά είμαστε. Ένα χειροκρότημα για μας. Διότι στο φιλότι έχουν φιλότιμο. Και καλώ το Γρηγόρη, τώρα που φτάσε στα όρη. Τώρα που φτάσε στα όρη, και καλώ το Γρηγόρη. Και γλεντάμε με ωραία την Ατάσα στην παρέα. Πού είσαι, μάνα, να με δεις. Κλείς τις κάμερες και πάμε. Κλείς τις κάμερες και πάμε. Ήρθε η ώρα για να φάμε. Μπράβο! Ωραία περάσαμε στο φιλότι. Βρήκαμε και κρέας. Τι ωραία. Τι φιλόξενοι άνθρωποι. Την επόμενη μέρα όμως η Νατάσα εξαφανίστηκε. Μ' άφησε μόνο μου. Τι κάνει, πού πήγε, ένας Θεός ξέρει. Έλα, Νατάσα. Έλα, Γρηγόρη μου. Πού είσαι, είδα τις κλήσεις σου. Σου τηλεφώνησα πολλές φορές, αλλά ήταν κλειστό. Γρηγόρη μου, εγώ είμαι εδώ, μπροστά στη θάλασσα. Πίνω έναν ωραιότατο χυμό. Και νομίζω ότι εδώ θα συνεχίσω να κάθομαι. Εντάξει. Ψάξε να βρεις τα προϊόντα που είπαμε, όσα απέμειναν. Έχω βγει εγώ έξω, θα μαζέψω πράγματα. Κάτσε εσύ, κάτσε. Θα έρθω να σε βρω στο ξενοδοχείο. Συνέχισε, συνέχισε, να μην χάνουμε και το στόχο μας. Συνέχισε να δουλεύεις σκληρά. Να κάνουμε και πλακίτσα, κάνουμε και πλακίτσα τώρα. Άσε με λίγο να ξεκουραστώ εδώ στην ωραία ανάξω, ξέρεις τι ωραία που είναι. Πιες καφεδάκι, ξεκουράσου. Απόλαυσε αυτό το υπέροχο νησί. Και εγώ αυτό κάνω τώρα. Είμαι εδώ και βλέπω. Ωπ, έχει μια θέα εδώ που είμαι. Δύο πλυντήρια στη μέση του πουθενά. Είναι αυτό που λένε. Δύο πλυντήρια για να βάζεις τη σκάφη πάνω και να πλένεις.
Ψάχνω να βρω λίγο τι. Εδώ το καλύτερο. Αυτό. Μπορείς να πάρεις όσα θέλεις. Πού είναι τι, εδώ. Α, έλα παιδάκι, μέλα παιδάκι, έλα παιδάκι, μέλα. Οπ, ποιος είναι ο κύριος. Γεια σας. Γεια σου, σύζυγε. Τι κάνεις. Μια χαρά. Καλά είστε. Καλά είστε. Μια χαρά. Πόσα χρόνια εδώ κάνατε τυρί. Από το 84. Από το 84. Είχε τρία χρόνια και το Πασόκ τότε. Ναι. Δεν έβγε το Πασόκ. Τρία χρόνια μετά ξεκίνησε. Ναι, ναι. Σε ρόλο πιστεύεις αυτό. Όχι. Το Πασόκ. Αν έβγε η Νέα Δημοκρατία μας έκανε σαλάμι. Αυτό είναι το γάλα. Το έχουμε πήξει πριν μία ώρα. Το ζεσταίνω, 38 βαθμοί, βάζω την πιτιά. Τα ανακατεύω καλά και τα αφήνω περίπου μία ώρα. Θα το κάνω όλο μία μπάλα. Σιγά σιγά, θέλει υπομονή. Βγάλω με τα χέρια από μέσα, να το βάλω στα πυροβόλια που λέμε. Θα ανάψω με φωτιά για να βγάλω με την ψύθρα. Δώσ' του. Να μην πέσει και εσύ. Όχι. Σιγά να παίξω. Όχι, αυτό είναι το κόλπο, ε. Δυνατά, πιο δυνατά. Πιο γρήγορα θέλει. Μια χαρά είναι. Του χρόνου πάλι. Ταραχτής, ε. Είναι μοναδικό στον κόσμο, δεν υπάρχει δεύτερο. Κερατάς. Μου πάνε. Σου λέω πολύ κερατάς. Πότε την έκανες πρώτα σιγά μου, την ημερομηνία, τη θυμάσαι. Το 73. Δεν ξεχνάει ημερομηνία με τίποτα. Ε, μωρί, θα είναι ο μοναδικός άντρας που το κάνει αυτό. Τίποτα δεν ξεχνάει. Ποια ημερομηνία παντρευτήκατε. 29 Απριλίου. Κάνε πλάκα. Πότε είναι τα γενέθλιά της. 2 Δεκεμβρίου. Γιατί γελάς, συγχαρητήρια. Γιατί δεν ξέρει τα δικά μου. Εσύ. Τίποτα, τίποτα. Ούτε πότε παντρευτήκατε, θυμάσαι. Κυρίες και κύριοι, το μοναδικό ζευγάρι που ο σύζυγος θυμάται και η σύζυγος δεν θυμάται. Θέλω να θυμάσαι την ημερομηνία που ήρθα εδώ. Εγώ. Θα ξανάρθω και θα σε ρωτήσω μετά. Θα τη γράψω στο ντουβάρι για να τη θυμάμαι. Ωραία είστε. Είμαστε χαλαροί εδώ πέρα, χωρίς άγχος. Δεν έχουμε φράγκα, τίποτα, μία, αλλά είμαστε μια χαρά. Μου δώστε κανένα τυρί, πόσο είναι να το πάρω. Θα σου το δώσω για σένα. Θα δώσουμε και ένα στην Νατάσα. Ένα στην Νατάσα, βεβαίως, ένα στην Νατάσα. Ένα σε φιλήσω. Αποστολή εξετελέστηκε αυτή. Γεια σου Γιάννη. Θα μου μείνεις αξέχαστος για τις ημερομηνίες. Και την ώρα θα σου πω. Και την ώρα θα μου πεις. Υπάρχουν ακόμα άντρες, κυρίες και κύριοι. Αυτό για εσάς που λέτε όλες οι γυναίκες ότι τα ξεχνάμε. Όχι, για να μην λέτε. If I were a rich man, a young all day long I'd be the minimum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, bitty rich, I'd a diddle, diddle, diddle man. Opa! Τι κάνεις? Τι έγινε? Άγριος είναι. Άγριος είναι. Γιατί είδες τους αγριό χαϊδά. Είδα να του κάνω τώρα εγώ. Αφού είναι άγριος, κορίτσι είναι, μα είναι άγριο. Πού είσαι αγάπη μου, εσύ, πού είσαι. Πού είσαι, δεν θέλει, χάδια δεν θέλει τίποτα. Μωρέ, χάδια θέλει, χάδεψε την. Κάνε φωνάζει, μωρέ, φωνά, παιδί φωνάζει και τρομάζει τους. Δεν τρομάζει. Εσύ μιλάς έτσι. Να σου πω τι έχεις εδώ. Πατάτα. Δώσ' μου πατάτα. Πάρτσι, μωρέ, θέλω πατάτε. Τι πάρτσι. Είναι αυτή, είναι για τηγάνι. Όχι. Τι είναι. Ναι, για τηγάνι, ναι. Εσύ ασχολείσαι με πατάτες. Ναι, ασχολείμαι, ναι. Με πατάτες και γελάδες. Και γελάδες. Τι σχέση έχει πατάτε με τη γελάδα, ρε Κυριακό. Το ίδιο είναι. Αγορτικά προϊόντα είναι και τα δύο. Είναι διαφορά ανάμεσα στην πατάτα και σε μια γελάδα. Τίποτα, δεν υπάρχει διαφορά. Η πατάτα δεν έχει πόδια, ρε Κυριακό. Να το λύσουμε το σακιά σου, πρόκος σακούλα. Άντε, κατέβα. Έλα! Ρε Κυριακό, όλα τα αγωγή. Ο άλλος τον άλλο. Τώρα που περνούσε ο γαϊδαρος με τον Κυριάκο πάνω, κάτι είπατε, τι είπατε. Πρώτη φορά είδα γαϊδαρο να καβαγγεύει ένας τον άλλον. Δώσ' το τσάκι όλο. 20 ευρώ το τσουβάλι. 20 ευρώ το τσουβάλι. Ναι. Ομπό. Κυριάκο, σε ευχαριστώ πολύ. Άκουσες τι είπε άλλος, ε. Πρώτη φορά είδα γαϊδαρο να καβαλάει ένα γαϊδαρο. Εκείνος το έπαιρε, Κυριάκο. Είδα γαϊδαρο να καβαγγεύει ένα γαϊδαρο. Και ένα χέρι βαρύ. Δεν το είπα εγώ. Ο άλλος το είπε για το γάιδαρο. Ρε Νατάσα, τι γλίτωσες. Τι γλίτωσες.
Δεν ενοχλώ, μπαίνω. Τι κάνεις, όνομα? Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Τι ποιος έχεις εδώ? Μπαρμπουνάκι, μαρίδα, καλαμάρια. Αυτό εδώ τι είναι? Γούνα. Κοίτα να δεις. Α, έχεις εδώ. Ω, δεις εδώ. Πάνω στο σκάφος κουζινούλα, ωραία. Κοίτα να δεις εδώ. Ωραία, πιλαφάκι ωραίο εδώ. Πω, τι είναι αυτό? Αυτό τι είναι? Σαλατούρι. Σαλατούρι. Είναι είδος σαλαχιού. Σαλάχι είναι. Κάθεσαι εδώ, πίνεις το ζέξο και βλέπεις αυτό το πράγμα. Λάρε από πάνω. Μαγεία. Τι να κάνεις, έτσι είναι τα νησιά. Βάλε λίγο καλαμπαράκι και λίγο γούνα να πάρω. Ό,τι μπορώ βρίσκω, δεν έχω αφήσει τίποτα. Έχω βρει τα πάντα. Βάλε και λίγο ένα μπραφ και δύο τσάτ. Να πιω και δύο σατ και να γίνω τρία μπραφ και δύο σατ. Ένα ταξίδι, πόσες μέρες μπορεί να κάτσεις μέσα στη θάλασσα? Διήμερο. Μπορεί να το κάνει μέρα να φάμε. Όπως θες. Γεια σου αγαπητέ Γρηγόρη, αρχοντόπεδο της Ελλάδος. Είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχω κοντά μου. Και δεν μπορώ να πω παραπάνω. Ζωγράφος είσαι. Ήμουν μια ζωή και είμαι ψαρομανάδης. Αυτή τη στιγμή είμαι άνθρωπος κοντά σου και σε αγαπώ πιο πολύ από αδέρφη. Αδερφός. Το όνομά σου πώς εννοώς? Νίκο Βαλέτα. Γεια σου ρε Κυρνίκο. Νίκο, άσε Κυρνίκο. 80 χρόνια Νίκος Βαλέτας στο λιμάνι. Εσύ μαγειρεύεις? Μαγειρεύω, τα πάντα κάνω εγώ. Όχι. Αμαγειρεύω. Άκουλα μαγειρεύω. Ναι, όλοι μαγειρεύουν, μόνο εγώ δεν μαγειρεύω. Είμαι πολύ συγκινημένος. Χάρηκα πάρα πολύ και εγώ. Εγώ να δεις. Χάρηκα πολύ. Δεν αγοράζεται αυτό που κάνετε τώρα. Δεν αγοράζεται. Ούτε πουλιέται. Γιατί η καρδιά σας είναι περιβόλη. Και ο κόσμος μόνο που θα μάθει ότι είσαι εδώ θα γίνει το σύμπαν. Σε πού θα το δούμε τώρα αυτό? Σε ποιο κανάλι? Και βλέπουμε και το, πώς το λένε, την Τουρκάλα. Γεια σε μη! Γεια βρούμ. Αχ του ζουμ του βιλιδέ. Ας του ζουμ γιαλάντουνια. Γιαλάντουνια. Γεια. Πώς είναι? Όχι, ήρθες. Γιατί ήρθες σήμερα? Αχ, Γρηγόρη μου. Τι? Γρηγόρη μου. Τι? Εσύ αντέχεις, Γρηγόρη μου. Κάνε μου λίγο. Έλα λίγο. Βρήκα πατάτες, γούνα. Όλα. Ψάρι, μπράβο, βρε. Τυρί. Τι καλό. Λίγη και κάτι άλλα πραγματάκια. Είσαι το αγόρι που ονειρεύεται κάθε κοπέλα. Μπράβο, αγόρι. Καλά, βρήκα. Εγώ για σένα τα καλύτερα θα πω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Εντάξει, μην είσαι σίγουρος. Εντάξει. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε. Ναι. Είσαι έτοιμη? Πανέτοιμη. Φύγαμε για τη μεγάλη δοκιμασία. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε. Έτοιμοι για το μάτς. Πανέτοιμοι. Για να δω, να δώσετε χέρια. Πάμε. Ωραία. Για να γλυφθούμε σιγά σιγά. Από ό,τι βλέπω, η Νάξος πήγε μια χαρά. Σου φέρετε ότι η Νάξος ήταν εξαιρετική, φάγαμε πάρα πολύ. Ναι. Και βλέπω... Εξαιρετικά προϊόντα. Λοιπόν, και βλέπω, φέρατε γούνα. Τι? Καλά κάνεις, δεν θυμάσαι, αλλά την κάτσα για την πάρτι μου. Όχι, θα μου κάνεις το κάνει. Εννοείται. Λοιπόν, με όλα αυτά τα ωραία που φέρατε, φέραμε, έτσι, θα φτιάξουμε τρία πιατάκια. Πολύ εύκολα. Τρία μόνο. Λοιπόν, από εκεί μια σαλατίτσα, μια ωραία σάλτσα με πορτοκάλι, καλαμάρι, μάγκο, ντοματίνια. Η σαλάτα έχει ως βάση το καλαμάρι. Να τιμούμε το καλαμάρι του Γρηγόρη. Ας μην σχολιάζω. Ε, τι να σου πω. Γιατί? Ε, τι να σου πω. Το δεύτερο τι είναι? Αρνί. Ναι. Κατσίκι, ναι. Με διάφορα χόρτα που βρήκατε στην Άξο. Και για το τέλος, βλέπουμε εδώ το γλυκό. Είναι μια πολύ εύκολη και ελαφριά μους. Το γλυκό να μιλάς εμένα μόνο. Γιαουρτιού. Έχει εκτέλεση, Γιάννη. Α, έχει εκτέλεση, Γιάννη. Έχει λίγο εκτέλεση, μωρέ. Αλλά μπορείς να το σχεδιάσεις. Εκτέλεση. Άστο, ρε, μην πάρουμε καμιά φωτιά τώρα. Άστο. Πόση ώρα έχουμε, Γιάννη? Μια ώρα, Γρηγόρη. Και ξεκινάει από τώρα. Έλα, ρε, Γρηγόρη. Μαχαίρι, πάρε. Κόρτωσε μικρά κομμάτια για να γίνει γρήγορα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτά είναι καλά. Για να δω. Μια χαρά. Έχουμε μαχαίρι, όχι με τα χέρια. Την ώρα που κόβαμε το κρέας, εγώ ήμουν λίγο πιο γρήγορη. Ο Γρηγόρης το έκοβε λίγο με το μαχαίρι, λίγο με τα χέρια του, έτσι, γιατί είναι και πιο δυνατό αγόρι. Νομίζω εγώ ήμουν λίγο πιο καλή. Γιατί το πας σκιστό? Και όχι κοφτό. Η Νατάσα έκανε κάτι που νομίζω ότι καταλαβαίνω, επειδή δεν ξέρει. Όταν δεν ξέρεις,
Έκοψε μικρά κομματάκια το κρέας. Εγώ, Γρηγόρη, τελείωσα πιο πριν. Εντάξει, κάνει πάρα πολύ ωραία, ε. Λοιπόν, εγώ θα πάρω και το κρεατάκι. Ο Κοντζίλας τι είναι ο Κοντζίλας. Εντάξει, για να βάλω το βάλω μέσα για σαν κρέας, μόνο και να το βγάλω μετά. Α, εντάξει. Ωραία, πάμε. Και δεν έβαλε μέσα στην κατσαρόλα το κόκαλο για να αφήσει το σωμό, ενώ θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Αλλά ήταν λογικό, αφού η κοπέλα δεν ξέρει να μαγειρεύει. Να σου πω, εγώ έχω βάλει και το κόκαλο μέσα, ακούς. Ναι. Έχω βάλει το κόκαλο μέσα για να πάρει το ζυμό, αλλά μετά θα το βγάλω το κόκαλο. Και θα γίνει όπως πρέπει. Εγώ θα αφήσω μόνο τα κομματάκια. Εσύ για να πω, εγώ μόνο κομματάκια κρέατος. Μόνο κομματάκια. Ναι, και όλα εκείνα εκεί τα περίεργα. Τα κρεμμύδια, τα σελινόριζα. Γόρι, τι βάζεις, μην το βάζεις πολύ, θα χαλάσει τη γεύση. Ναι, μα είναι πολύ ωραίο. Ναι, αλλά έχει βάλει πολύ. Δεν έχω βάλει πολύ. Τι βάζεις άλλο. Άσε το ρατατούι να μαγειρέψει. Σε παρακαλώ. Ανερχόμενη αυτοέρεση μαγειρικής. Τι, τέλος χρόνου. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη φοβερή και τρομερή κριτική επιτροπή. Λοιπόν, από κάτι μ' άρεσε πάντα όταν μαγειρεύανε οι γιαγιάδες ομάδες που είναι λερωμένα τα χέρια και κάνουν έτσι. Κάνουν έτσι αυτό, έτσι. Μ' αρέσει πολύ. Τώρα το κάνεις και εσύ, ε. Τώρα το κάνεις μετά γιατί θα κάνουμε κάτι. Εντάξει. Οκ. Και μετά μπορείς να το κόψεις σε μικρότερα κομμάτια. Δεν θέλω να το σπουδαίω, εντάξει. Ο Γιάννης ήταν ιδιαίτερα ευγενής. Εκεί στο φρουτάκι λίγο, γιατί μου άρεσε ο τρόπος που έκοβε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, με τέτοια ωραία τέχνη. Το μάγκο και προσπάθησα και εγώ να το κάνω και με βοήθησε λίγο. Πολύ λίγο όμως, δεν έκανε τίποτε. Δεν βλέπετε τι κάνει εδώ, είναι άδικο. Μόλις εκείνη την ώρα ζήλεψε λίγο και κατηγόρησε το Γιάννη ότι με βοηθάει. Άντε, δείξτε και τον Γρηγόρη, τώρα τον λυπάμαι λίγο. Δείξτε. Δεν πειράζει, εγώ θα τα καταφέρω. Δάκανε, δάκανε. Έχω μάθει τη ζωή στην αδικία. Λίγο η ζήλια θέλεις, λίγο που είναι ανταγωνιστικός θέλεις, λίγο που έβλεπε ότι εγώ είμαι πιο γρήγορη και μήπως και τα καταφέρω. Υπάρχει μια αδικία σε ό,τι αφορά βέβαια το ότι υπάρχει αδικία, αλλά ποιος είπε ότι η ζωή είναι δίκη. Για να δω. Όχι εδώ, εδώ. Ένα και ένα, να δω τι κάνατε. Συμπαθητικά. Συμπαθητικά θα έλεγα για την Ατάσα. Γιατί. Για σένα. Αυτά δεν θα τα βγάλω. Δεν τα θέλω μέσα. Μου τα άφησες. Αυτά θα τα πειράζω. Μην έχω να πειράζω. Θα τα βγάλω. Γιατί τα βγάζεις. Θέλω μόνο το κομμάτι. Κάτσε, γιατί να βγάλω. Μισό, γιατί να βγάλω. Μόνο το κομμάτι. Όχι, δεν θα βγάλεις τίποτα. Διαμαρτύρομαι. Διαμαρτύρομαι. Δεν είναι κρέας κόκαλο. Πάρε και τα χόρτα. Δεν μπορώ να βάλω εγώ τι θέλω μέσα στο μυαλό. Μόλις χάλασες το δυόσμο για τη σαλάτα σου. Αλήθεια λες. Το φαγητό μου, παιδιά, νομίζω ότι θα τρώγεται. Δεν θα είναι τίποτα ιδιαίτερο. Γευστικά, δεν φαντάζομαι δηλαδή ότι θα είναι καμία γεύση προχωρημένη. Θα είναι για κάποιον που πεινάει πάρα πολύ και έχει ανάγκη να φάει εκείνη την ώρα ό,τι βρει μπροστά του. Το δικό μου φαγητάκι θα είναι καλό. Πάμε, παιδιά, πάμε. Έλα. Όταν λες έλα, τι εννοείς? Είναι το καλαμάρι του Γρηγόρη. Του μιλάς, του καλαμαριού. Ναι, μπράβο. Το καλαμάρι του Γρηγόρη. Και σ' ακούει. Θα το βάλω πάνω στη σαλάτα. Ναι. Και θα το κάνω καταπληκτικό. Είμαι σίγουρη. Καλαμαράκι σοταρισμένο και το πορτοκάλι έτοιμο. Για να δω τι έκανες. Έγινε λίγο σαν μαρμελαδίτσα. Να χαρά. Λάδι έβαλες. Έχω βάλει. Για δοκίμασε. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που κάνεις εσύ που έχεις το μισό κουβά αλάτι μέσα, τι να σου κάνω. Τέτοια όταν τα πιτσίρικα στο Junior δεν μου κάνανε. Τι έπαθε, παιδιά. Αχ, να πιω λίγο νερό, φέρτηκα λίγο νερό να πιω. Τι έπαθες, παιδί μου. Καλέ λίγο νερό. Έλα, έχει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί είδους έδεσμα πέρασε τη μουστάρδα η Νατάσα. Η εμφάνισή του μου άρεσε και πήρα ένα κουτάλι μεγάλο, γιατί εγώ πεινούσα και στη διάρκεια της προετοιμασίας. Τελικά ήταν μουστάρδα λίγο πικάντικη και όπως είδατε έπαθα ζημιά. Η Νατάσα κάνει πάρα πολλά λάθη έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλεις να μου πεις, αλλά ό,τι και να μου πεις είμαι σίγουρος ότι θα το έχει κάνει λάθος. Εντάξει, κάνει και κάποια σωστά πράγματα κάποιες στιγμές, αλλά αυτά είναι στις προσωπικές στιγμές. Φτιάξατε τη σαλάτα, ο Θεός κάνει. Και τι μας έχει μείνει τώρα ακόμη? Το γλυκό, που είναι και το δύσκολο της υπόθεσης. Οπότε, πάμε να χωρίσουμε τα αυγά. Εμείς θέλουμε τους κρόκους, να δω τι θα κάνεις. Άμα θες να κρατήσεις τον κρόκο και να διώξεις το ασπράδι, πρέπει να πηγαίνω φέρνεις τον κρόκο από το ένα στο άλλο μισό.
του σπασμένου αυγού. Αυτή την τεχνική χρησιμοποίησα και έκανα εντύπωση φυσικά. Εντάξει, εδώ το έχει ανάγκη σε επιστήμη βέβαια η Νατάσα. Θέλω να είμαι δίκαιος και να τα πω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Γιατί μιλάω τόση ώρα καλά για μένα, αλλά θέλω να είμαι δίκαιος. Έσπασα καλύτερα τα αυγά και από την Νατάσα και από οποιονδήποτε έσπαγε αυγάκι μέσα. Λοιπόν, βάζω εγώ, να δες, τι. Να. Βυθίστηκε. Τι. Να το ονομάσουμε Τιτανικός. Εγώ έτσι τα βάζω εγώ. Εγώ να βάζω. Πού είναι, για. Από κάτω, θα λες ότι. Ανερχόμενη αυτοέρεση της μαγειρικής. Τι. Τέλος χρόνου. Τελειώσαμε. Εγώ θα φύγω τώρα. Πού θα πας. Δεν θέλω να κάτσω να ακούσω τι θα πει η Κρητική Επιτροπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Καλή συνέχεια. Πραγματικά σε ευχαριστούμε. Ελπίζω να μάθατε κάτι. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ εδώ για τον Γιάννη. Έλα όλοι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη φοβερή και τρομερή Κρητική Επιτροπή. Και ό,τι και να μας πούν, θα μας πειράξει. Ξεκινάμε. Πιστεύω το φαγητό θα τρώγεται. Ότι θα τρώγεται, θα τρώγεται. Τώρα βέβαια τι θα πούν οι κριτές και πώς θα το αξιολογήσουν οι κριτές, γιατί από το τρώγεται στο τρώγεται υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Η γυναίκα ήταν πολύ ωραία και το καλαμάρι ήταν ωραίο. Απλά ήταν λίγο στεγνό. Το καλαμάρι είναι λίγο σκληρό. Ναι. Η βινεγκρέτα όμως είναι πάρα πολύ ωραίο. Το καλαμάρι ήταν πολύ ωραίο. Α, ορίστε, μπράβο. Και η βινεγκρέτα στη σαλάτα ήταν πολύ δροσερή. Ορίστε, να το σωστό το παιδί. Μ' άρεσε. Η σάλτσα ήταν ωραία. Ναι. Και τα λαχανικά μια χαρά. Έχει μέσα δεδρό λίβανο όμως. Θα σε γελάσω. Έχει δεδρό λίβανο, έχει δώσει πολύ ωραίο άρωμα. Απλά θα ήθελα μια παραπάνω ένταση στη σάλτσα. Δεν είχαμε και πολύ χρόνο. Η γεύση είναι πολύ καλή. Αλλά η πίξη ήταν. Ό,τι να είναι, βιαζόμασταν, δεν είχαμε χρόνο. Άστε να πάτε. Ένα θέμα με την πίξη έχω, όμως το θεωρώ λίγο δευτερεύοντα. Έχετε βάλει μέλι μέσα. Λες. Και στην αναπομπούλα τώρα μπορεί να πήγε και λίγο μέλι. Γεια σας. Λοιπόν, αυτή είναι η σαλάτα που έφτιαξα. Την ονόμασα Blue Lagoon with the Green Spartacus. Μην ρωτάτε πολλά, φάτε. Το φαγητό μου πιστεύω ότι ακόμη κι αν δεν τρώγεται, θα υπάρχει κάποιος που σε πολύ δύσκολη κατάσταση θα το φάει. Η βινεγκρέτ είναι εξαιρετική. Εξαιρετική. Γιατί με θεωρείς επικίνδυνο με το πιρούνι, είσαι επικίνδυνο. Το καλαμάρι εξαιρετικό, η σαλάτα εξαιρετική και η βινεγκρέτ δεν έχω λόγια. Η παρουσίαση μου άρεσε πολύ γιατί είχατε κάνει σαν ένα λουλουδάκι, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά δεν πειράζει. Θυμάστε και το όνομα της σαλάτας που σας είπα. Green Spartacus κάτι. With the Blue Lagoon. Λέτε πολλά. Μπορεί να σας φανεί λίγο καμένο, ίσως. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γιατί σου αρέσει και μοιάζει καμένο. Και αυτό το κάπνισμα. Σας αρέσει. Όχι. Του δίνει μια φινέτσα να το πω. Βέβαια δεν πάει να είναι μια αποτυχία. Αλλά είναι μια αποτυχία και μια δημιουργία. Το γλυκό αυτό έχει αυτή την ονομασία. Je le calamar à son petit sapin. Μετάφραση. Ότι κάτι κρύβεται μέσα που δεν ξέρω ούτε και εγώ. Θα το φάνε και θα καταλάβετε. Γιατί αυτό που έβαλα να είναι πάνω-πάνω, έφτασε στο πάνω. Αυτό θεωρείται μουσική πάλι, έτσι. Φάτε, ψάξτε βαθιά μέσα και θα βρείτε πότε βρείτε και τη λίγα. Πάρ' το και λίγο. Είδατε, το βρήκατε. Να το. Αυτό σας έγινε. Το βρήκα. Αυτό. Εμένα μου άρεσε, ήταν πολύ δροσιστικό. Πάλι είχετε κι εσείς ένα θέμα με την πίξη. Η γεύση, δεν ξέρω να συμφωνούν και τα παιδιά. Σου θυμίζει λίγο μείγμα για κέικ. Ότι θυμίζει μείγμα για κέικ, εδώ θα διαφωνήσουμε. Ψηφίζω την Νατάσα να φύγει από το σπίτι γιατί δεν τα πάμε καλά, ρε παιδί. Πάμε ένα ταξίδι και δεν τα πάμε καλά. Νομίζω ότι πρέπει να φύγει η Νατάσα. Να μείνω μόνος μου. Καταγγέλλω τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την παραγωγή
γιατί είναι φιλαράκια. Το έχω ζήσει αυτό τώρα, σας λέω, στο ταξίδι. Το έχω ζήσει το έργο. Είναι ο ένας για τον άλλον. Αυτοί συνεννοούνται με τα μάτια. Εμείς ξένοι, δεν πειράζει, κάναμε τον αγώνα μας. Ήρθε η ώρα για τη βαθμολογία, σας ακούμε. Σας ακούμε, παιδιά. Εγώ στο ορεκτικό, στην κυρία Νατάσα, βάζω 6. Ποιο ήταν το ορεκτικό? Το ορεκτικό αυτό με τα καλαμπάρια. Το σαλάτι. Το πούμε σαλάτι. Και στο Λούλα, κύριο Γρηγόρη βάζω 7. Ορίστε, να το. Στο κυρίω βάζω στην κυρία Νατάσα 7 και στον κύριο Γρηγόρη 6. Στο επιδόρπιο βάζω και στους 2 6. Ορίστε το πάρα πολύ ωραία. Εγώ στο ορεκτικό βάζω στην κυρία Νατάσα 6. Έτσι. Και στον κύριο Αρναούτα μου 6. Ορίστε. Στο κυρίως βάζω στον κύριο Αρναούτα μου 7 και στην κυρία Νατάσα 7. Αγάπη. Στην κυρία Νατάσα στο γλυκό βάζω 7. Και στον κύριο Αρναούτογλου βάζω... Άντε! 8. Στην κυρία Νατάσα στο ρεκτικό βάζω 7. Ευχαριστώ. Και στον κύριο Αρναούτογλου 8. Ευχαριστούμε. Στον κύριο Σπιάτο, στην κυρία Νατάσα βάζω 8. Ευχαριστώ. Και στον κύριο Γρηγόρη 6. 6. Και στο επιδόρπιο, στην κυρία Νατάσα βάζω 7 και στον κύριο Γρηγόρη 8. Κέρδισες, ρε, κέρδισες, είμαι σίγουρη. Με καμένο φαγητό κέρδισες, ρε, τι. Έχω περάσει τόσο πολλά και στημένο παιχνίδι. Γρηγόρη, μπράβο σου, με καμένο φαγητό με κέρδισες. Μπράβο σου, αγόρι. Με καμένο φαγητό, δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν θέλω να φανώ υπερόπτης, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός. Σαχράζα. Αν είναι καραγκιόζι, πρέπει να...